Μόλις ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στο γήπεδο της Ηλιούπολης, η Διάνα επικράτησε 2-1 του Χαλανδρίου. Έχουμε κοντά μας έναν από τους πρωταγωνιστές του παιχνιδιού. Βέβαια, το Χαλάνδι τύθηκε αχιλλέα, όμως νομίζω ότι ήταν ένα παιχνίδι που θα το θυμάστε για καιρό. Ένα σκληρό παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Καλό παιχνίδι. Είχε πολύ δύναμη και ήταν η καλύτερη και κέρδισε. Ήταν ένα παιχνίδι που είχε πάρα πολύ ένταση. Αυτό σε κάποια σημεία του παιχνιδιού σας χαλούσε και το μυαλό, λίγο να βγάλετε κάποια πράγματα στο παιχνίδι παραπάνω. Ναι, φυσικά. Εμείς έχουμε μάθει άλλο παιχνίδι να παίζουμε, άλλο παιχνίδι παίζει αυτή η ομάδα. Επηρεαστήκαμε και λίγο. Πέσαμε στην παγίδα τους και. Ισοφάρισε σε 1-1 με εκτέλεση πέναλτι. Είχε την τύχη μετά το πέναλτι που κέρδισε ο Καρδάμης να σκοράρει ξανά. Τι έγινε στο σημείο του πέναλτι? Στο τέλος άλλαξε απόφαση. Ήθελα να το βαρέσω αλλού και άλλαξε το τέλος απόφαση. Πήγα να το κάνω πιο safe. Μάλιστα. Το Χαλάνδρι έχει επιστρέψει για τα καλά στην Α κατηγορία μετά από μια κακή παρένθεση που είχε πριν 2 χρόνια. Θέλω να μας πεις τώρα για τη φετινή χρονιά, τους στόχους σου αλλά και γενικότερα της ομάδας που μπορεί να φτάσει και τι μπορεί να κάνει, γιατί έχει ενισχυθεί πολύ σημαντικά και με παιδιά που έχουν αφήσει τη δική του ιστορία στο σύλλογο. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ όλο αυτόν τον καιρό. Πιστεύω θα πάμε πάρα πολύ καλά. Είχαμε ένα κακό αποτέλεσμα σήμερα. Έτυχε να χάσω και εγώ το δεύτερο πέναλτι. Πιστεύω θα πάμε πάρα πολύ καλά και θα προσπεράσουμε αυτό το που έγινε σήμερα, σαν να μην έγινε. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο. Ωραία. Και ένα σχόλιο για τον όμιλο που έχετε, γιατί είναι 4 πλέον οι όμιλοι, είναι πιο λίγες οι ομάδες και από ό,τι φαίνεται θα έχετε και εσείς τα δικά σας όνειρα. Κάθε μάτς βασικά είναι ένα ντέρμπι. Κάθε μάτς. Γιατί είναι όσο πιο λίγα τα παιχνίδια, και γι' αυτό πρέπει σε κάθε μάτς να παίζεις σαν να είναι το τελευταίο. Μάλιστα, αυτός λοιπόν ήταν ο Αχιλλέας Κατσιούλης, ο οποίος σκόραρε το μοναδικό τέρμα του Χαλανδρίου, έχασε ένα πέναλτι, όμως ως αρχηγός νομίζω θα βγει μπροστά στην πορεία και θα ρεφάρουν όλοι μαζί αυτό το αποτέλεσμα. Καλή σεζόν, Αχιλλέα. Ευχαριστώ πολύ.